Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα στην ώρα της κάλπης. Φιλοξενούμε τον υποψήφιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, τον κύριο Λουκά Ζαρογιάννη. Τώρα κύριε Ζαρογιάννη, θέλω να έρθω να δούμε και κάποια άλλα ζητήματα. Ποιες είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η νέα βουλή που θα προκύψει από την κάλπη? Ποια είναι τα σημεία που θεωρείτε εσείς τα οποία θα δούμε και συνένεση από το κόμμα σας? Κοιτάξτε. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία τίθονται καθημερινά από τους πολιτικούς αρχηγούς. Ακριβώς. Και την επόμενη μέρα θα χρειαστούν συνένεση. Η νέα Βουλή έχει να αντιμετωπίσει τεράστιες θεσμικές αλλαγές οι οποίες πρέπει να γίνουν στη χώρα. Είδατε την προσπάθεια, το ανέφερα και πριν, χειραγώγηση της δικαιοσύνης. Πρέπει επιτέλους να επιστρέψουμε στην προτέρα κατάσταση όπου η δικαιοσύνη ήταν ανεξάρτητη. Πρέπει οι εκτελεστικές αρχές να παραμείνουν ανεξάρτητες και οι εποπτικές αρχές. Πώς σχολιάζετε πριν συνεχίσουμε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Παυλόπουλος, δεν υπέγραψε τις νέες αλλαγές στη δικαιοσύνη? Επειδή μου αναφέρεται για τη δικαιοσύνη τώρα. Ο κ. Παυλόπουλος θεσμικά είχε το δικαίωμα να το κάνει, άσκησε αυτό το συνταγματικό δικαίωμα που είχε και νομίζω θα κριθεί από το μέλλον. Μάλιστα. Ωραία, συνεχίστε. Εμείς νομίζω έχουμε ασκήσει κριτική στις επικείμενες αλλαγές που προσπάθησε. Και στις επιλογές του κ. Παυλόπουλου. Το κυβερνών κόμμα, αλλά και στις επιλογές κατά καιρούς του κ. Παυλόπουλου, έχουμε ασκήσει συγκεκριμένη κριτική σε όλα αυτά τα ζητήματα. Η επόμενη Βουλή λοιπόν θα κληθεί να. Νομίζω το πιο σημαντικό είναι και το, ο μεγάλος στόχος που θα έχει η επόμενη κυβέρνηση θα είναι να επαναφέρει τη χώρα στην πραγματική ανάπτυξη. Αυτό που αυτή τη στιγμή αναζητούν όλοι οι Έλληνες είναι μια σπίθα ελπίδας. Παρότι η ελπίδα τα τελευταία χρόνια, η λέξη ελπίδα καταχράστηκε από πάρα πολλούς, πραγματικά στη χώρα μας αυτή τη στιγμή λείπει η ελπίδα. Λείπει η πεποίθηση και η εμπιστοσύνη στο πολιτικό προσωπικό που θα προκύψει από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου ότι μπορεί να φέρει μια καλύτερη κατάσταση στη χώρα από αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αναλυθούν δράσεις μείωσης της φορολογίας, σταδιακή όπως είπα, για να μην έχουμε αρνητικό αντίκτυπο στα έσοδα. Πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε επιτέλους να ξεκλειδώσουν οι μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Η χώρα έχει ανάγκη από επενδύσεις. Αλλά εμείς ως κίνημα αλλαγής έχουμε και μια συγκεκριμένη πρόταση. Λέμε ότι πρέπει και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η αγροτική οικονομία και οι άνεργοι πρέπει να στηριχθούν κατά προτεραιότητα. Η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας ήταν, είναι και θα είναι η μικρομεσαία επιχείρηση. Οι οποίες όμως δεν στηρίχθηκαν την τελευταία περίοδο και είδαμε ότι είχαν δυσβάσταχτους φόρους και ακόμα και επιχειρήσεις οι οποίες έκλειναν και δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν και προσωπικό και διώχναν και προσωπικό. Δηλαδή είχαν χαθεί και πολλές θέσεις εργασίας από αυτές τις επιχειρήσεις που λέτε. Εγώ ως ελεύθερος επαγγελματίας το αντιμετωπίζω αυτό καθημερινά. Γυρίσαμε στη χώρα μας και προσπαθούμε να δραστηριοποιηθούμε σε ένα έντονα αντιεπιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να μεταβληθεί, πρέπει να αλλάξει χθες. Η χώρα έχει ανάγκη και από μεγάλες επενδύσεις όπως προανέφερα, αλλά θα τονίσω αυτό που είπα και πριν. Η μικρομεσαία ελληνική επιχείρηση αποτελεί και αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Πρέπει να δοθούν κίνητρα. Εάν δοθεί κίνητρο σε κάθε επιχείρηση να δημιουργήσει έστω και μία θέση εργασίας, το πρόβλημα της ανεργίας θα είναι πολύ μικρότερο από την επόμενη αμέσως ημέρα. Εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα, λέμε για σταδιακή μείωση της φορολογίας, των συντελεστών, λέμε για σταδιακή μείωση του ΦΠΑ και λέω σταδιακή γιατί το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο, βασίζεται σε συγκεκριμένες διεργασίες που έχουν γίνει από το οικονομικό επιτελείο μας και δεν βασίζεται σε ευχολόγια. Πάστε. Όσον αφορά τον αγροτικό τομέα, για να συνεχίσω, επειδή υπάρχει και έντονη αγροτική δραστηριότητα στην περιοχή μας, έχουμε συνεταιρισμούς πρότυπα όπως αυτούς στο Βελβεντό, στον Κρόκο, στους πύργους και πολλούς άλλους που πιθανότητα αυτή τη στιγμή δεν έχω αναφέρει. Αυτοί οι συνεταιρισμοί πρέπει να στηριχθούν παράλληλα με τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος δεν έχει την κουλτούρα του συνεταιρίζεται και ιδιωτεύει. Πρέπει να μειωθούν οι φορολογικές συντελεστές στο 13%. Έχουμε συγκεκριμένη πρόταση. Πρέπει επιτέλους οι επιδοτήσεις να είναι ακατάσχετες. Είδαμε το φαινόμενο κατασχέσεων των επιδοτήσεων των αγροτών που τους οδήγησαν σε οικονομικό τέλμα. Είναι πρωτοβουλίες οι οποίες πρέπει να ληφθούν από την επόμενη μέρα για να πάρει μπροστά η οικονομία. Είναι χιλιοϊπωμένο αυτό. Αλλά είναι το ζητούμενο. Οι άλλες θέσεις του κινήματος αλλαγής για την περιοχή ποιες είναι, δηλαδή ποιος είναι ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός σας? Δεν είναι μόνο ο πρωτογενής τομέας, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή. Προφανώς και όχι. Θα τα δούμε και αναλυτικά. Και όχι. Για τα οποία σίγουρα στις περιοδίες τις οποίες έχετε κάνει, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, αλλά και στις δημόσιες υπηρεσίες και στους οργανισμούς, περιοδεύσατε και ακούσατε τους ίδιους τους πολίτες. Τι σας είπαν και τι απαντήσατε εσείς για το πρόγραμμα του κόμματός σας στην περιοχή? Κοιτάξτε. Τα προβλήματα της περιοχής μας είναι πολλά και δυστυχώς
έχουν ενταθεί την τελευταία τετραετία, σχεδόν πενταετία, mm-hmm. της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ξεκινήσω από το φλέγον ζήτημα και δεν είναι άλλο από το ζήτημα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ από μια κρατεά επιχείρηση δυστυχώς έχει περιέλθει σε μια κατάσταση οικονομικής ασφυξίας, αποτέλεσμα των τραγικών χειρισμών της κυβέρνησης και της ανευθυνότητας των στελεχών της. Παρέλαβαν, όταν ανέλαβαν τη διακυβέρνηση, μια επιχείρηση με μεγάλη χρηματιστηριακή αξία. Αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή αξία είναι υποδεκαπλάσια, είναι 300 εκατομμύρια. Ανέλαβαν μια εταιρεία η οποία είχε κέρδη και αυτή τη στιγμή ανακοίνωσε 900 εκατομμύρια ζημιές για το 2018 και ένα παθητικό της τάξης των 250.000 εκατομμυρίων, για το πρώτο τρίμηνο. Ναι, αλλά η ανανέωση του Πρόεδρου έγινε ξανά. Του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ξανά έγινε ξανά. Ο κύριος Παναγιωτάκης νομίζω ότι είναι μια. Μέχρι το 2021, ανανεώθηκε η θητεία του. Είναι μια κυβερνητική επιλογή και εφόσον η κυβέρνηση είχε αυτή τη δυνατότητα, άσκησε το δικαίωμά της να ανανεώσει την. Σε μια επιχείρηση που αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Και μάλιστα μαζί με τη ΔΕΗ, επειδή δυστυχώς ή ευτυχώς, για μένα δυστυχώς, το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής μας τις τελευταίες δεκαετίες είναι, αν σου επιτραπεί ο όρος, ΔΕΗ-κεντρικό. Ναι. Ακόμη και η επιχείρηση η δική μου, στην οποία, η οποία έχουμε ως οικογενειακή επιχείρηση, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη ΔΕΗ. Το εισόδημα. Εντάξει, είναι ο κολοσσός της περιοχής. Ακριβώς. Σε θέσεις εργασίας. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν με το θέμα της ΔΕΗ δεν χωράν ούτε μικροπολιτικά παιχνίδια, ούτε τακτικισμοί, ούτε πολιτική ανευθυνότητα. Η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από μια πολιτική στήριξη, μια πολιτική απόφαση εδώ που έφτασε πλέον, ώστε να σωθεί έστω και την ίστατη στιγμή. Έχουν γίνει εγκληματικά λάθη. Προχθές επισκέφτηκα το Σπάρτακο και τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με το σύνολο των εργαζομένων, οι οποίοι μου μετέφεραν την καθημερινή τους αγωνία για το μέλλον όχι μόνο της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, αλλά και το τι αυτό θα συνεπάγεται για όλη την τοπική οικονομία. Να αναφέρω μόνο κάτι, ότι έχει μειωθεί το εισόδημα της περιφερειακής ενότητάς μας κατά 30% σχεδόν την τελευταία τετραετία, αποτέλεσμα της μείωσης της δραστηριότητας της ΔΕΗ. Η Πτολεμαίδα 5 σας προβληματίζει, θα είναι ασύμφορη η λειτουργία της? Κοιτάξτε, το γεγονός ότι οι μονάδες που δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή είναι ασύμφορες να μπουν στο σύστημα, όπως πιθανότατα θα γίνει και με τη μονάδα 5, οφείλεται στο εμπόριο ρήπων. Η επιβάρυνση που προκύπτει από τα CO2 είναι τεράστια. Αυτό είναι άλλη μία αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής. Να θυμίσω εδώ ότι χάσαμε την ένταξη στο Ταμείο Εξυγχρονισμού, το οποίο προέβλεπε χρηματοδότηση και μάλιστα για δωρεάν δικαιώματα ρήπων, κάτι το οποίο θα έκανε αμέσως όλες τις μονάδες της ΔΕΗ να μπορούν να μπαίνουν στο σύστημα. Και όχι μόνο να μπαίνουν στο σύστημα, όταν μπαίνουν στο σύστημα να παράγουν και να είναι κερδοφόρες. Αυτή τη στιγμή παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα στη ΔΕΗ και η ΔΕΗ μπαίνει μέσα, να το πω λαϊκά. Άστε. Τώρα, έρχομαι να δούμε και κάποια άλλα ζητήματα. Θιώδια. Έντονες αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία του Βοΐου για το ότι θα ξεκινήσουν τα διόδια στην περιοχή εκεί, στην Εγνατία, ανάμεσα στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Κοζάνης και της Χιάτιστα. Τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα όμως? Γιατί έχοντας τα διόδια θα είναι δυσβάσταχτο το κόστος για όλους και για αυτούς τους τουρίστες ακόμα που θέλουν εδώ στην περιοχή. Ποια είναι η άποψή σας, τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα? Κοιτάξτε, πρέπει προφανώς για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής να ληφθεί ειδική μέρημνα. Υπάρχουν συγκεκριμένα μοντέλα τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν, όπως η κάρτα του μόνιμου κατοίκου της περιοχής, όπου θα έχει έκπτωση ή ακόμη και δωρεάν πρόσβαση στα διόδια, διέλευση από τα διόδια. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δούμε συνολικά το σύστημα με το οποίο πληρώνουμε διόδια στην Ελλάδα. Και επειδή κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας ως εταιρεία, της δικής μου εταιρείας, είναι οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές, είναι ένα κόστος δυσβάσταχτο και δυσανάλογο των υπηρεσιών των οποίων μας προσφέρονται. Σε όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει μια αναλογικότητα όσον αφορά το αντίτιμο των διοδίων. Κάτι ανάλογο πρέπει να εφαρμοστεί και στη χώρα μας. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι δεν μπορεί να αλλάξει? Δεν μπορούν να μην γίνουνε? Θεωρώ πολιτικές αποφάσεις είναι όλα. Θεωρώ ακριβώς. Όλες είναι πολιτικές αποφάσεις. Αυτό θα έλεγα. Θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια της επόμενης διοίκησης του τόπου και των βουλευτών της κυρίως, εφόσον ευθυγραμμιστούν στην απόφαση του να μην γίνουν τα διόδια, να κινήσουν όλες εκείνες τις διαδικασίες οι οποίες θα αποτρέψουν τη δημιουργία τους. Τουρισμός. Θα έρθω έτσι να δούμε κάποια επιγραμματικά ζήτημα. Τουρισμός. Τι χρειάζεται για την περιοχή? Είστε από ένα μέρος τουριστικό. Είστε καταγωγή σαν την περιοχή του Σερβίου. Κοιτάξτε. Μια περιοχή η οποία πραγματικά πουνάει τουριστικά. Μπορεί να έχει με την
την λίμνη, έχουμε την υπέροχη Νεράιδα, αλλά πονάει τουριστικά. Δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε να αξιοποιηθεί και η περιοχή, αλλά και όλος ο νομός τελευταία, κύριε Ζαρογιάννη. Θα σας πω. Κατά την άποψή μας και ως κίνημα αλλαγής, υποστηρίζουμε την περιφερειακή ανάπτυξη. Στα πλαίσια λοιπόν της περιφερειακής ανάπτυξης, οραματιζόμαστε το αναπτυξιακό μοντέλο ξεχωριστά της κάθε περιφέρειας. Ναι. Ένα τμήμα του οποίου είναι και η ανάπτυξη του τουρισμού, του περιφερειακού τουρισμού. Είμαστε σε μια πανέμορφη περιφέρεια και το λέω με τα λόγου γνώσεως, ξεκινώντας από τα μέρη τα δικά μου, θα σας μιλήσω για τη λίμνη Πολυφίτου, για την Εράιδα που είπατε, για το Βελβεντό, για την καστροπολιτεία των Σερβίων, για τα Μπουχάρια, για την Νεανή από την άλλη πλευρά, για την πόλη της Κοζάνης. Με το στολίδι πλέον τη βιβλιοθήκη μας, μπορούμε προς το Βόλιο να μετακινηθούμε, έχουμε πανέμορφες πόλεις, έχουμε ιστορία, έχουμε και την παράδοση με τη Γούνα, έχουμε την Καστοριά, τα αρχοντικά στη Σιάτιστα, στην Καστοριά, στις άλλες πόλεις του Βοϊού. Έχουμε από την άλλη πλευρά στην Πτολεμαϊδά πανέμορφα μέρη, εκεί λίμνες. Αυτά όλα πρέπει να αξιοποιηθούν και να αποτελέσουν ένα συνολικό τουριστικό προϊόν. Πρέπει ο επισκέπτης να έρχεται και να απολαμβάνει υπηρεσίες άριστες, αλλά και ένα τουριστικό προϊόν το οποίο θα είναι προσεγμένο κυρίως με τη βοήθεια της περιφέρειας σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι η περιφέρεια στην τουριστική ανάπτυξη, εννοώ την υπερφερειακή διοίκηση, έτσι, μπορεί να παίξει και πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αρκεί να κάτσουμε όλες τις περιοχές στο τραπέζι και να θέσουμε ένα τουριστικό πρόγραμμα ανταγωνιστικό των υπολείπων. Αλλά υπάρχει μια καθοδήγηση από την κεντρική διοίκηση όμως. Προφανώς. Σε μερικά ζητήματα. Πρέπει να συνδιαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης ολόκληρης περιφερειακής ενότητας και όχι μονοδιάστατα σε ορισμένες περιοχές. Γούνα. Να κλείσουμε τη Γούνα, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την περιοχή μας. Είναι μια περιοχή η οποία έχει έντονους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη Γούνα και είναι το εισόδημά τους. Κοιτάξτε, έχω επισκεφτεί νομίζω το σύνολο των περιοχών που ασχολούνται με τη Γούνα. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η Γούνα διάγει πάλι και πάλι μια περίοδο κρίσης. Το παράπονο που έχω ακούσει και στο παρελθόν είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί συγκεκριμένα νιώθουν εγκατελειμμένοι από την κεντρική διοίκηση. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Έχουν όργανα, έχουν συγκεκριμένες προτάσεις και νομίζω ότι όλοι πρέπει να σκύψουμε με σεβασμό στο πρόβλημα, διότι είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να χαθεί. Αποτελεί, πέραν της επιχειρηματικής δραστηριότητας, και μία παράδοση για τον τόπο. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχω φίλους και από την Καστοριά, έχω φίλους και από τη Σιάτιστα που είναι και στην... Καλά, τιμή και όλες τις περιοχές και όταν δραστηριοποιούνται με τη Γούνα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα τεράστιο έλλειμμα σε νέους τεχνίτες της Γούνας. Διότι οι νέοι άνθρωποι δεν ασχολούνται πλέον με τη Γούνα λόγω της κρίσης και δημιουργείται ένα τεράστιο κενό τεχνογνωσίας πλέον. Ακριβώς έτσι. Μάλιστα. Τώρα, πριν κλείσουμε, για την νεολαία μας. Τι έχει να μας πει ο Λουκάς ο Ζαρογιάννης, ο οποίος είναι ένας νέος πολιτικός και σε αυτές τις εκλογές ζητά και την ψήφο των νέων. Κοιτάξτε. Τι πρόγραμμα υπάρχει για τους νέους για να τους πείσουμε να μπουν μπροστάριδες, να μπει η νέα γενιά. Αυτό είναι άλλωστε και το σλόγγαν σας. Θα ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Εγώ θέλω να προτρέψω τους νέους να συμμετέχουν στη διαδικασία της 7ης Ιουλίου. Φοβάστε την αποχή. Σαφέστατα. Η αποχή, από ό,τι φαίνεται, θα είναι μεγάλη. Και το βήμα που μου δίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι και καλοκαίρι κιόλας. Ακριβώς. Και το βήμα που μου δίνεται αυτή τη στιγμή από την εκπομπή σας, θέλω να το εκμεταλλευτώ για να απευθύνω ένα κάλεσμα όχι μόνο στους νέους, αλλά σε αυτούς που συνειδητά απέχουν. Πρέπει την Κυριακή να κατευθυνθούν στις κάλπες και να μεταφράσουν οποιαδήποτε επιλογή τους στην κάλπη. Δεν λέω προφανώς να ψηφίσουν ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε το κίνημα αλλαγής και τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα τη δική μου που εκπροσωπεί τη νέα γενιά. Παρότι θα ήταν ευχής έργο. Λέω όμως να προσέλθουν στις κάλπες, να εκφραστούν, διότι πρέπει επιτέλους να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας και να γίνουμε συνδιαμορφωτές του μέλλοντός μας και όχι ουραγοί αποφάσεων που έχουν άλλοι πάρει για μας. Σχετικά με τη νέα γενιά θέλω να αναφέρω τρία πράγματα. Έχει γίνει σημαία της προεκλογικής μου καμπάνιας, άθελά μου, γιατί είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλανίζει τη γενιά μου, το ζω, και μάλιστα το ζω με συμφοιτητές μου οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό, αλλά και με συμφοιτητές μου που έχουν μείνει στο εξωτερικό, που και αυτοί πρέπει να προσεχθούν. Οι νέοι που επιχειρούν στην Ελλάδα, που έχουν μείνει σε κόντρα των καιρών, πρέπει και αυτοί να απολαύσουν κάποιες συγκεκριμένες διευκολύνσεις, ώστε κίνητρα, όταν λέω διευκολύνσεις, κίνητρα για να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους εδώ και να μην αποτελέσουν ένα μέρος της στατιστικής του brain drain των 500.000 νέων που έχουν φύγει από τη χώρα. Υπάρχει μία μελέτη και μάλιστα πολύ σοβαρή μελέτη
όπου κοστολογεί το brain drain, τα έξοδα, το κόστος των 500.000 περίπου νέων που έχουν φύγει στο εξωτερικό την τελευταία τετραετία, περί τα 5 δις από τις δημόσιες δαπάνες. Οι νέοι που έχουν φύγει έχουν παράξει 50 δις υπεραξίες στις χώρες που πήγαν, με 80% αυτών να έχουν κατευθυνθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από αυτά τα 50 δις που παρήγαγαν, προήλθαν στις χώρες στις οποίες πήγαν 13 δις φορολογικά έσοδα. Σαφέστατα λοιπόν το brain drain έχει τεράστιες οικονομικές προεκτάσεις. Πέρα από τις οικονομικές προεκτάσεις όμως έχει και κοινωνικές και δημογραφικές προεκτάσεις. Κοινωνικές προεκτάσεις έχει όσον αφορά το κενό που δημιουργείται σε νευραλγικούς τομείς, όπου οι νέοι άνθρωποι, οι φρέσκες ιδέες αλλά και η ηλικία τους είναι απαραίτητη. Δημιουργείται κενό ηγεσίας για το μέλλον, τόσο σε δημόσιους, σε ιδιωτικούς φορείς, όσο και στην πολιτική ηγεσία. Και δημογραφικά θέλω να σας αναφέρω δύο πράγματα. Έχω διαβάσει μια σημαντική μελέτη του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, ενός εξαιρετικού καθηγητή. Αυτή τη στιγμή το 22% του πληθυσμού της Ελλάδας για το 2018 είναι άνω των 65 ετών. Με τάση το 2030 να γίνει 35% αυτό το ποσοστό. Για πρώτη φορά το 2008 ο αριθμός των ατόμων που είναι άνω των 65 ετών στη χώρα μας είναι κατά 800.000 άνθρωποι περισσότεροι από αυτούς που είναι μεταξύ 0 και 14 ετών. Αντιλαμβάνεστε ότι η χώρα μας γερνάει. Γερνάει γιατί η νέα γενιά φεύγει και οι άνθρωποι που μένουν εδώ, γιατί υπάρχουν και αυτοί και είναι και αυτοί. Σπουδαία μυαλά στο εξωτερικό, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν και σπουδαία μυαλά, αλλά και άνθρωποι που είχαν άλλη κατεύθυνση, είτε τεχνολογική είτε τεχνική, που έχουν μείνει εδώ, που προσπαθούν, αλλά δυστυχώς παλεύοντας με τις αντίξωες συνθήκες, δεν μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια, να αναπαραχθούν και είναι μέρος αυτής της στατιστικής που σας ανέφερα. Ωραία. Τώρα, κλείνοντας. Κάτι τελευταίο, συνέχεια όλων αυτών. Είναι χαρακτηριστικό όμως και το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη συγκεκριμένη μελέτη. Το 10% των γεννήσεων στη χώρα μας αντιπροσωπεύουν το τρίτο παιδί σε μια οικογένεια, μιλάω για τους τρίτυκνους, και μόλις το 4 με 5% αυτό αντιπροσωπεύει οι γεννήσεις του τέταρτου τέκνου σε μια οικογένεια. Πρέπει λοιπόν. Κάτι το οποίο δεν βλέπουμε σήμερα, ναι. Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να δοθούν κίνητρα στις πολυμελείς οικογένειες, στους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους. Εσείς δίνετε κίνητρο ως κοινά, γιατί η Νέα Δημοκρατία δίνει κάποια χρήματα για τα παιδιά. Εμείς ως Κίνημα Αλλαγής έχουμε μια συγκεκριμένη πρόταση της εφάπαξ επιδοτήσεως με τη γέννηση του παιδιού. Επίσης, προάγουμε την μείωση των φορολογικών συντελεστών σε αγαθά πρώτης ανάγκης, σε αυτά που χρειάζεται δηλαδή η οικογένεια για να στηρίξει όχι μόνο τη γέννηση, αλλά και την ανατροφή του παιδιού της. Ωραία. Τώρα, κλείνοντας. Ποιο μήνυμα θα στείλετε στους πολίτες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή μέσα από την τηλεόραση του West να προσέλθουν στις κάλπες της Κυριακής, αλλά φυσικά και να ψηφίσουν το ΠΑΣΟΚ, να ψηφίσουν το Κίνημα Αλλαγής και να στηρίξουν και τον Λουκά τον Ζαρογιάννη? Το μήνυμα νομίζω είναι σαφές. Το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής που όλοι ευαγγελιζόμαστε δεν μπορεί να προέλθει από δοκιμασμένες και αποτυχημένες συνταγές. Δεν αναφέρομαι σε πρόσωπα, αναφέρομαι σε παρατάξεις για να μην παρεξηγηθώ. Στα πλαίσια λοιπόν της δικής μου υποψηφιότητας. Ως νέοι, οφείλουμε όσοι πολιτευόμαστε και εμείς να έχουμε έναν καθαρό λόγο, μια ειλικρίνεια απέναντι στο εκλογικό σώμα και στους ψηφοφόρους και να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Δεσμευόμαστε λοιπόν για αλήθεια και ειλικρίνεια. Αυτά είναι δύο βασικά στοιχεία που θα μας οδηγήσουν με ασφάλεια στο μέλλον. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία. Μένουν δύο μέρες μέχρι και τις εκλογές και θα έχουμε τη δυνατότητα ακόμα και μετά να τα λέμε, γιατί είναι πολλά τα καυτά ζητήματα που απασχολούν τον νομό Κοζάνης και φυσικά τη Δυτική Μακεδονία. Στη διάθεση σας. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, κύριε Ζαρογιάννη. Καλή επιτυχία. Καλά.